προηγουμένως ήσυχο τριήμερο αρχίζει δυναμικά ο διάλογος για όλα τα ανοιχτά ζητήματα της παιδείας. Πλούσια θα είναι και αυτή την εβδομάδα η ατζέντα των πρωταγωνιστών. Ημέρα έντονων διεργασιών και συζητήσεων η 3η Οκτωβρίου. Ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου θα τεθεί το πρωί της Τετάρτης η συμφωνία που κλείδωσε στη μυστική συνάντηση της 24ης Σεπτεμβρίου ανάμεσα στη Διυπουργική Επιτροπή και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Το Σώμα αναμένεται να οριστικοποιήσει το κείμενο συμφωνία. Αυτή τη βδομάδα και η έναρξη του πολυσυζητημένου διαλόγου στην Μεικτή Επιτροπή Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μεταξύ των Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων Παιδείας, Εργασίας, Οικονομικών και των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ. Πρώτο θέμα στο τραπέζι, το νέο σύστημα διορισμού στην δημόσια εκπαίδευση. Σε μια άλλη εξέλιξη, η οργάνωση των καθηγητών θα βρεθεί αύριο στο Υπουργείο Παιδείας για να ενημερωθεί από τον Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης για τον στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου για τις εξετάσεις ανά τετράμινο. Το απόγευμα της Τετάρτης θα συνέλθει η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης με αντικείμενο μελέτη στην πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για την εφαρμογή των εξετάσεων ανά τετράμινο στην πρώτη και δευτέρα λυκείου. Σίγουρα όμως ως πρόεδρος της Παγκύπριας, όταν και εφόσον θα πάρθει η απόφαση είτε η θετική είτε η αρνητική, θα ζητήσω να γνωρίζω και σε ποια πλαίσια θα πρέπει να κινηθούμε με βάση τη συγκεκριμένη απόφαση. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, την Πέμπτη θα συνέλθει το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΛΜΕΚ για να εξετάσει τα όσα συμφώνησαν κυβέρνηση και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και να αποφασίσουν ποια θα είναι τα επόμενα τους βήματα.